Γεια σας φιλαράκια μου, τι κάνετε, είσαστε καλά? Σήμερα θα κάνουμε άλλο ένα υπέροχο supermarket haul. Έχει λίγο απ' όλα. Ξεκίνησαν, έχουμε μπει στο Νοέμβρη, έχουμε 2 Νοέμβρη σήμερα. Καλό μήνα, βέβαια εσείς θα το δείτε λογικά την επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε μεσιά, θα έχει μεσιάσει ο μήνας, θα το δείτε αυτό, αλλά δεν πειράζει. Εγώ σας εύχομαι καλό μήνα και ξέρω ότι ευχές θα φτάσουν. Λοιπόν, και σήμερα που λέτε, που πήγα στο σούπερ μάρκετ γιατί έπρεπε να πάρω κάποια πράγματα, δεν πήρα όλα όσα ήθελα γιατί έτρεχα σαν το Βέγκο, πήγα άφησα τον μικρό, έκανα κάποιες άλλες δουλειές, μετά πήγα σχολείο και μετά έπρεπε να πάω πάρα πολύ γρήγορα πίσω στο σχολείο να πάρω τον μικρό. Άργησα κιόλας, τέλος πάντων, ναι. Οπότε δεν τα πήρα όλα και ήμουν λίγο στην τζίτα. Πάμε να δούμε όμως τι πήρα, να μην τα πω λόγο. Λοιπόν. Ήθελα να πω ότι μπήκε Νοέμβρης και έχουν μυρίσει Χριστούγεννα ήδη. Βασικά έχουν μυρίσει τον προηγούμενο μήνα, αλλά ήδη αρχίσουμε και το νιώθουμε τώρα κάθε φορά που πηγαίνουμε στην αγορά. Έτσι γίνεται όλο και πιο χριστουγεννιάτικο το κλίμα. Πέρασε και το, πώς το λένε, και το Halloween, οπότε θα φύγουν και όλα αυτά του Halloween τώρα. Θα έχουν εξαφανιστούν, οπότε θα είναι καθαρά χριστουγεννιάτικο το τοπίο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το μοναδικό κατεψυγμένο που πήρα, που είναι αυτά τα ψωμάκια που παίρνω για τα μικρά, για να τους βάζω στο σχολείο. Λοιπόν, αυτό έχει 8 κομμάτια για κάποιο με ρώτησε κάποια κοπελίτσα και το παίρνω 2 ευρώ, νομίζω. Λοιπόν, βρήκα βατόμουρα μαύρα, bio, και τα έχει μείον 50%. Και έχω πάρει 4 πακετάκια, τώρα βρήκα αυτά τα 2, κάπου θα βρω και τα άλλα 2 σίγουρα. Αυτά το καθένα είναι 125 γραμμάρια. Συνήθως εγώ παίρνω τις πιο μεγάλες συσκευασίες, αλλά τώρα επειδή τα έχει 50%, φανταστείτε ότι είχε... πόσο τα έχει, 1,5 ευρώ. Να έχει, τα έχει 1,5 ευρώ τα 1,25. Ήδη δηλαδή ήταν χαμηλή τιμή του, μπορώ να πω, γιατί συνήθως τα έχει 2 ευρώ. Και μείον 50% λέω από ευκαιρία είναι. Οπότε και για τα 4 μαζί μπορείς να πεις ότι έδωσα 3 ευρώ, ρε παιδί μου. Οπότε είναι πάρα πολύ καλή τιμή, αν σκεφτείς ότι πήρα 500 γραμμάρια. Λοιπόν, αυτό είναι φρίσκες, το λέμε εμείς στην Ελλάδα, το λέμε cottage cheese. Είναι αυτό το τυρί διέτης που λέμε, που ήταν άλατο, που δεν έχει πολλά λιπαρά, που είναι πολύ υψηλή πρωτεΐνη του, μάλιστα το λέει και εδώ. Εδώ λέει high protein, δηλαδή πολύ υψηλό σε πρωτεΐνη. Λοιπόν, και αυτό το παιδί μου αρέσει πάρα πολύ, το συνοδεύω πάρα πολύ το φαγητό μου. Πήρα μίνι μοτσαρέλα, δεν βρήκα μπίο. Βασικά πήγα στο Νέτο σήμερα. Οπότε μίνι μοτσαρέλα δεν έχει το Νέτο. Έχω βρει μόνο στο 11 μέχρι στιγμή μπίο μίνι. Έχει βιολογική μοτσαρέλα τη μεγάλη. Αυτή την κλασική τη μοτσαρέλα που είναι στο σακουλάκι. Τα μίνι δεν τα έχω βρει σε μπίο. Ίσως φέρει κάποια στιγμή, εφόσον έχει μπει στη διαδικασία και φέρνει την άλλη. Αλλά για την ώρα μίνι μοτσαρέλα, αυτά τα μικρούλια, βρίσκω βιολογικό μόνο στο 11. Πήρα και γαλατάκι, bio, 1,5% λιπαρά. Αυτό είναι 1 λίτρο. Έχω πάρει 3 λίτρα. Θα τα βρούμε κάποια στιγμή πιο κάτω. Και να σας δείξω τώρα αυτά εδώ, γι' αυτό σας λέω μύρισε Χριστούγεννα. Λοιπόν, πήρα 1, 2, 3. Τι είναι αυτά τώρα. Λοιπόν, πρέπει να σας τα έχω δείξει νομίζω και σε παλιότερα χόλ, αλλά δεν πειράζει, θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, αυτά είναι ημερολόγια από το... και έχει πάνω αριθμούς, έχει κουτάκια, μικρά μικρά κουτάκια εδώ, τα οποία τα ανοίγεις και έχει μέσα σοκολατάκια. Και έχει από το 1 μέχρι και το 24. Αυτό τι είναι, και καλά ρε παιδί μου, ξεκινάς 1η Δεκέμβρη και μέχρι τις 24 Δεκέμβρη κάθε μέρα τρως από 1, μέχρι να φτάσει 25 Δεκεμβρίου που είναι τα Χριστούγεννα. Έχει μέχρι τις 24. Φυσικά εμείς τα ξεκινάμε πιο νωρίς και τα πιτσιρίκια τρώνε, εννοείται. Έτσι. Μπορεί να φάμε κι εμείς κανένα. Βασικά εγώ δεν τρώω, αλλά αυτά της Dreamworks που βγάζει είναι καλά. Βασικά είναι της Vindel Candy. Η Dreamworks είναι απλά συνεργάζεται για να πάρει τις, πώς το λένε, τις φιγούρες της Dreamworks. Και μπορώ να πω ότι είναι σχετικά καλά, δεν μπορώ να πω ότι... Βέβαια δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, εάν έχει, μισό λεπτό να κοιτάξω να σας πω. Λοιπόν, ως τώρα δεν το είχα τσεκάρει, μόλις το τσέκαρα, δεν έχει καθόλου μα καθόλου φινικέλαιο. Πάρα πολύ εντυπωσιάστηκα να σας πω την αλήθεια.
Οπότε μπορείτε να τα παίρνετε και εσείς άφοβα για τα παιδάκια σας. Αυτά τα συγκεκριμένα, που είναι της Vindel, από την vindelcandy.com, και έχει αυτά τις Dreamworks, τα, πώς τα λένε, τις φιγούρες, αυτή που σας έδειξα. Έχει επίσης τα Troll, έχουμε, το Troll το έχουμε ανοίξει και όλες, έχει τα Paw Patrol, τα σκυλάκια, έχει Minions. Έχει αυτό και σίγουρα θα έχει και άλλα τα οποία μπορεί να μην τα είχε τώρα το σούπερ μάρκετ. Εγώ πήρα τρία, έχουμε ήδη δύο ανοιχτά που τρώνε τα πιτσιρίκια. Το πήρα από το 11 την προηγούμενη εβδομάδα. Και αυτά τα πήρα για συνέχεια, για να συνεχίσουν. Λοιπόν, πάμε με τι άλλο έχω πάρει. Λοιπόν, συνεχίσω. Πήρα ελευθέρας βοσκής αυγουλάκια. Έχω πάρει το large το μέγεθος. Μέγεθος. Το γράφει και εδώ, πίσω να φαίνεται. Και είναι αυτό εδώ. Τώρα, πίσω να μην χάνει πολύ στην κάμερα, τέλος πάντων αυτό είναι. Βάλτε σε συσχέτιση με το χέρι μου. Είναι όντως το large. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν και πιο large από αυτό. Μετά υπάρχουν πιο μεγάλα, τα λένε extra large εδώ. Αλλά extra large δεν βρίσκεις, μέχρι large βρίσκεις στην ουσία. Extra large και τέτοια μπορεί να βρεις σε φάρμες ελεύθερες, ξέρω εγώ, τα οποία το έχουν και πιο ακριβά βέβαια. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι, εντάξει. Αυτό τώρα εγώ το πήρα, φανταστείτε, 3 ευρώ τα 6 αυγά, έτσι. Αλλά είναι ελευθέρας βοσκής, πάντα βιολογικά και ελευθέρας βοσκής, δεν ξαναπαίρνω Bodenhaltung με τίποτα, τα οποία είναι, τα Bodenhaltung είναι που γίνεται παραγωγή, δεν είναι ελευθέρας βοσκής, είναι που τα ταΐζουν θυράματα, θυράματα, θυράματα. και τα, πώς το λένε, και τους συνήθως τα έχουν κάπου πάρα πολύ, δηλαδή δεν βγαίνουν έξω ούτε να βοσκήσουν ούτε να βγουν, τα έχουν σε πολύ συγκεκριμένα σημεία και γενικά δεν μπορώ να πω ότι είναι και καλύτερος τρόπος ο οποίος γίνεται, πώς θα το πω τώρα. Εντάξει, δεν μιλάω για μικρές φάρμες, μιλάω για αυτές που κάνουν πολύ μεγάλη παραγωγή. Δεν είναι και ο καλύτερος τρόπος ο οποίος αντιμετωπίζουν τα ζώα, να το πω έτσι. Λοιπόν, πήρα αυτό, οπα, εδώ. Πήρα αυτό εδώ, το οποίο στην ουσία είναι γιαουρτάκι που το πίνεις, είναι υγρό γιαούρτι. Και είναι με ρόδι. Τώρα γιατί το πήρα αυτό, θα μου πείτε εδώ, ξέρω εγώ, κοιτάς να μην παίρνεις γιαούρτια με ζάχαρες, με τέτοια. Θα σου πω ναι. Απλά τι γίνεται. Τα μικρά θέλουν να πίνουν κάτι που να είναι με χυμό. Τους χυμούς όλους, ο οποίους έχω δοκιμάσει έξω, όλοι έχουν ζάχαρη. Ακόμη και αυτοί που είναι βιολογικοί και αυτά έχουν ζάχαρη. Θα μου πεις αυτό δεν έχει. Έχει. Έχει τη λιγότερη ζάχαρη που βρήκα, συν έχει κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο εδώ, πώς το λένε, η Actimel, και έχει βάλει calcium, που είναι το ασβέστιο, έξτρα δηλαδή, το έχει ενισχύσει. Έχει βάλει βιταμίνη D, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική εδώ στη Γερμανία που ζούμε, γιατί δεν, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν έλλειψη βιταμίνη D, λόγω ότι δεν έχουμε πάρα πολύ ήλιο. Ο άντρας μου είναι ένας από αυτούς που έχει έλλειψη βιταμίνη D και δυστυχώς πρέπει να παίρνει ένα χαπάκι κάθε εβδομάδα. Και επίσης έχουν βάλει και βιταμίνη B6. Εδώ μεταξύ γράφει με έξτρα βιταμίνη D. Και παρατήρησα ότι είχε άλλα τα οποία δεν είχαν το ποσοστό της βιταμίνης D που έχει, ρε παιδί μου, αυτό. Αυτό για να καταλάβετε, στα 100 γραμμάρια έχει βιταμίνη D 1,67 mg και καλύπτει με αυτό το 33% της ημερήσιας δοσολογίας πρέπει να έχεις βιταμίνη D. Οπότε, στην ουσία, έχεις πάρει το 1 τρίτο με ένα τέτοιο μπουκαλάκι. Okay. Βασικά, νομίζω είναι παραπάνω από 100 ml αυτά. Είναι 100 γραμμάρια. Είναι 94 ml. Εντάξει, okay. Οπότε, ναι, περίπου... όχι, 100 γραμμάρια. Άρα προ 100 γραμμάρια λέει. Εδώ. Άρα 100 γραμμάρια είναι το καθένα, σωστά, για το γιαούρτι. Γενικά όταν είναι κάτι από κάποια. Όταν είναι παχύρευστο κάτι. Μετρείται σε γραμμάρια και όχι σε ml. Τέλος πάντων, σε γραμμάρια λοιπόν είναι 100 γραμμάρια. Οπότε είναι αυτή η δοσολογία του. Άρα με αυτό εδώ παίρνεις το 1 τρίτο από τη βιταμίνη D. Σας ζάλισα, το ξέρω γι' αυτό. Και πήραμε γεύση ρόδι, γιατί δεν το έχουμε ξαναπάρει. Να το δοκιμάσουμε και είπα, ok, μπορούμε να πιούμε και εμείς κανένα τέτοιο, γιατί όχι. Και για τα μικρά είναι μια καλή εναλλακτική, να το πω έτσι. Θα μου πεις καλύτερη εναλλακτική, μάλλον έχει καλύτερη εναλλακτική. Το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να στύψεις δικά σου φρούτα και να δώσεις. Συμφωνώ απόλυτα, δεν είναι πάντα εφικτό. Λοιπόν, συνεχίζω, πήρα μορταδέλα
η οποία είναι δύο, έχω πάρει δύο, η οποία είναι εδώ και φλούγγελ που λέει, που είναι πουλερικών, είναι στην ουσία από κοτόπουλο και γαλοπούλα, δύο τεμάχια των 200 γραμμαρίων, οικονομικές είναι αυτές, παιδιά, είναι ευρώ, έχουν το πακέτο, δεν έχει πολύ. Πήρα τυράκι Emmental, αυτό είναι στα 400 γραμμάρια. Πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά που σας έδειξα τώρα, εκτός από τα αυγά, δεν είναι δύο. Μάλλον ψέμα. Έχω βρει τυράκι Emmental, bio, ένα πολύ μικρό κομματάκι το είχε σχεδόν τη διπλάσια τιμή από ό,τι είχε αυτό. Θα μου πεις, ναι, λογικό είναι βιολογικό. Αλλά εντάξει, αυτό μας άρεσε η αλήθεια είναι και πας το πάρεις. Και όταν λέω ας το πάρεις, αυτό το ας πούμε το πήρα 3 ευρώ με 2,99 και εκείνο είχε και εκείνο 2,99 αλλά ήταν το μισό. Οπότε είχε τη διπλάσια τιμή, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ούτε αυτά τα από τα άλλα αντικά που σας έδειξα είναι βιολογικά. Βασικά δεν έχω βρει βιολογικό έτσι με, πώς το λένε, πουλερικών. Έχουν βγάλει κάτι με σβάιν, αλλά δεν τα παίρνουμε γιατί σβάιν δεν τρώμε. Σβάιν είναι το χοιρινό, συγγνώμη. Λοιπόν, και εδώ πάλι πουλερικών πήρα κάποια λουκανικάκια. Να υπάρχουν. Καμιά φορά δηλαδή μπορεί να φτιάξω για τα μικρά. Αυτά τα βάζεις μέσα σε βραστό νερό. Και πώς το λένε, τα αφήνεις 5 λεπτά μέσα στο βραστό νερό. Δεν τα βράζεις μέσα σε νερό, βράζεις νερό και τους το ρίχνεις. Και τα αφήνεις 5 λεπτά αυτά και γίνονται, ρε παιδί μου, έτσι όπως πρέπει να γίνουν. Ή καμιά φορά το κάνουμε έτσι με αυγά. Καμιά φορά μπορεί να φτιάξω πατάτες, ας πούμε, με λουκάνικα, βάζω αυτά. Δεν βάζω πολύ, βάζω λίγο έτσι για τη γεύση αυτό. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε με τι άλλο πήρα. Λοιπόν, βρήκα καταρχήν τα άλλα δύο γαλατάκια. Τρία στο σύνολο λοιπόν, με αυτό άλλο που σας έδειξα. 1,5% λιπαρά. Βρήκα και τα άλλα δύο που σας έλεγα ότι πήρα. Πει! Αυτό είναι ανοιχτό. Τα γκρέμισε. Και πρέπει να τα μαζέψω τώρα, γιατί θα τα πατήσουμε. Μισό λεπτό. Εντάξει, νομίζω τα μάζεψα τώρα. Ας πω. Λοιπόν, αυτό θα το κρατήσω έτσι. Και αυτό, τα άλλα δύο που πήρα, αυτό πλάκα πλάκα δεν είναι bio. Αυτό είναι bio, αυτό δεν είναι. Θα το πρόσεξα να το πήρα. Μάλιστα. Ενώ αυτό είναι bio. Τα άλλα δύο που σας έδειξα ήταν bio. Λοιπόν, πήρα και ένα, είναι τύπου παριζάκι, αλλά με, πώς το λένε, με πουλερικόν και αυτό είναι. Βλέπετε, το δείχνει κιόλας εδώ. Και εδώ. Και εδώ γράφει και φλούγγελ. Και φλούγγελ Fleischwurst. Ωραία. Wurst είναι το λουκάνικο. Να βρω και ένα ακόμα. Τώρα θα ψαχτώ λιγάκι, θα βρω και άλλα, είμαι σίγουρη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να δούμε, να συνεχίσουμε λίγο. Πήρα αυτά εδώ τα τυράκια, έτσι όπως τα βλέπετε είναι, με μοτσαρέλα είναι, για το σχολείο, για τη μικρή της άρεσαν. Σαν εναλλακτικά, δηλαδή παίρνω διάφορα έτσι για να το δοκιμάζω, γιατί ειδικά η μικρή βαριέται. Δηλαδή μοιάζει πάρα πολύ. Άμα τρώει κάθε μέρα το ίδιο πράγμα, βαριέται. Οπότε του ψάχνω διάφορα, του βάζω για να μην βαριούνται. Και πήρα και ένα κοτόπουλο, βασικά όχι κοτόπουλο, πήρα μπούτια κοτόπουλο. Τρία μπούτια έχει μέσα, μεγάλα. Είναι στα 1100 γραμμάρια. Τώρα αυτό το πήρα. Α, το γράφει κιόλα στην πεντημία επάνω. 3,49. Λοιπόν, και έχει 3,17 το κιλό. Αυτά μαζί με τις ελληνόριζες που θα σας δείξω που πήρα, θέλω να φτιάξω για πρώτη φορά σελινάτο με κοτόπουλο. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει ποτέ εσείς. Επειδή έχω φάει χοιρινό μεσέλινο, που το φτιάχνει η γιαγιά μου, πάρα πολύ ωραίο. Εγώ τρώγα μόνο το σελινό. Γιατί από μικρή είχα ένα θέμα με το κρέας, ειδικά με το χοιρινό. Τώρα το χοιρινό το έχω κόψει, δεν μπαίνει μέσα στο τραπέζι μας. Πάνω στο τραπέζι μας μάλλον. Δεν μπαίνει μέσα στο σπίτι μας καθόλου. Έχω μόνο από κόκκινο κρέας τρώω μόνο μοσχάρι και από εκεί και πέρα λευκά κρέατα και ψαρικά. Οπότε είπα, δοκίμασέ το με κοτόπουλο. Γιατί ήθελα να πάρω, να σας πω την αλήθεια, ήμουν πόση ώρα στο σούπερ μάρκετ και ψάχνα να βρω σπάλα. Αλλά στα συσκευασμένα το κακό είναι ότι δεν γράφουν από ποιο κομμάτι, στα περισσότερα τουλάχιστον, δεν γράφουν από ποιο κομμάτι είναι το κρέας το οποίο αγοράζεις. Πρέπει να το μαντέψεις το περίπου. Οπότε αποφάσισα να κάνω τώρα το σελινάτο με κοτόπουλο, γιατί δεν έχω φάει ποτέ σελινάτο με κοτόπουλο, οπότε είναι και ευκαιρία να το φτιάξω. Ενώ σελινάτο μοσχάρι έχω φάει.
και είπα θα πάω σε κρεοπωλείο να ζητήσω συγκεκριμένο κομμάτι να πάρω, γιατί το σελινάτο μέσα σε όλες τις συνταγές που βρήκα είναι το καλύτερο ελαιόλαδο που μπορείς να πάρεις στην Εσπάλα και παίζει πάρα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Να, ο Κουτσομπόλης ήρθε. Το κομμάτι κρέας το οποίο θα βάλεις μέσα, γιατί έχει να κάνει αν θα γίνει σκληρό ή όχι. Λοιπόν, επανέρχομαι. Λοιπόν, επανήλθα. Ο μικρός έχει έρθει στο σαλόνι τώρα και παίζει, οπότε με ακούσετε φωνούλες και να ακούγεται τίποτα μπαμπούμ, είναι γιατί παίζει με τα τουβλάκια, μου ζήτησε να παίξει με τα τουβλάκια. Λοιπόν, πήρα φουντουκάκια. Αυτά είναι στα 200 γραμμάρια. Και λιφωτά φιστίκια, τύπου Αιγίνη, δεν είναι Αιγίνη φυσικά, είναι από την Καλιφόρνια. Καλιφόρνησε κιόλας το γράφει, μη μεγάλα γράμματα. Αυτό είναι στα 250 γραμμάρια και πρέπει να έχω πάρει κι άλλο τέτοιο πακέτο. Γενικά στις αγωπή τρώμε πολλούς ξηρούς καρπούς. Σουλτανίνες, το γράφει κιόλας. Δηλαδή στην ουσία οι σουλτανίνες είναι... Έλα, πες το, δεν βρίσκεις τη λέξη τώρα. Είναι. Δεν μου έρχεται. Σταμάτησα το βίντεο για να θυμηθώ πώς λέγονται. Σταφίδες. Λοιπόν. Άμα κολλήσει το μυαλό το ρημάδι. Πήραμε μήλα Pink Lady. Δεν βρήκα βιολογικά. Δεν είχε καθόλου. Οπότε πήρα τα Pink Lady. Είναι η επόμενη πάντα επιλογή. Παρακαλώ. Βρήκες το κορίτσι. Τέλεια. Του έχω κατεβάσει τα Lego και παίζει και βρήκε αυτά τα ανθρωπάκια και βρήκε το κοριτσάκι. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ, τα οποία στην ουσία είναι κάτι σαν αποξηραμένο σαλάμι, μπορείς να το πεις κάπως έτσι ρε παιδί μου, τα οποία είναι πουλερικών. Ελπίζω δηλαδή ότι τα πήρα όλα πουλερικών. Για να δω, ναι, και φλούγγιν και φλούγγιν. Και το λέω γιατί τα βάζουν στα κουτάκια εκεί πέρα, αλλά πολλοί πάνε πελάτες και τα ανακατεύουνε. Και εγώ όπως τα πήρα έτσι βιαστικά, γιατί σας είπα πως ψώνουσα σήμερα, παίζει να μην έπαιρνα δύο ίδια. Είναι και gluten free αυτά τα συγκεκριμένα. Αυτά τους τα παίρνω για το σχολείο. Τους βάζω έτσι κάνα δύο κομμάτια. Με το τυράκι μαζί. Έχουν, ξέρω εγώ, και το μπρέτσεν και τρώνε. Είναι για το broadside, δηλαδή για το δεκατιανό. Επίσης έχουν βέβαια και φρούτα, έχουν και ξηρούς καρπούς, έχουν και άλλα πράγματα. Αλλά τους βάζω διάφορα γιατί και βαριούνται και δεν θέλω να, πώς το λένε, να έχουν την επιλογή. Δηλαδή, στην υγεία σας κιόλας, πίνω τσαγάκι έχω φτιάξει. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Δεν μπορώ να το γυρίσω και πολύ γιατί τρέχει. Λοιπόν, στην υγεία σας κιόλας. Και δεν θέλω να βαριούνται δηλαδή, να τρώνε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Οπότε τους βάζω διάφορα και έχουν την επιλογή να διαλέξουν τι θα φάνε. Δική μου βέβαια αυτή έτσι, η νοοτροπία θα το πω έτσι. Λοιπόν, να και η σελήνη όριζα που σας έλεγα νωρίτερα. Πήρα την πιο μεγάλη που βρήκα. Και μυρίζει και πολύ ωραία. Και διάβρεκα κι άλλο τέτοιο. Γύρισε ο κόσμος. Λοιπόν, θα τακτοποιώ αυτά και επανέρχομαι. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι αν με βλέπεις για πρώτη φορά, μην ξεχάσεις καταρχήν να κάνεις την εγγραφή σου και χτύπα και το καμπανάκι με άλλες ειδοποιήσεις για να μην χάνεις κανένα βίντεο. Και επίσης να εξηγήσω ότι επειδή έχω πάρα πολύ μικρή κουζίνα και πάρα πολύ λίγο χώρο, γι' αυτό σταματάω το βίντεο, τακτοποιώ τα πράγματα και επανέρχομαι. Λοιπόν, και συνεχίζω. Cranberries. Χωρίς cranberries εγώ δεν ζω. Λοιπόν, είναι στα 200 γραμμάρια και το παίρνω ένα 80. Μπορεί να το βρω και μέχρι και 2 ευρώ τα 200 γραμμάρια. Υπάρχουν και πιο ακριβά, μπορεί να βρει και με 150 γραμμάρια, πάλι με 2 ευρώ. Λοιπόν, αμύγδαλα. Και αμύγδαλα. Αυτά τα πήρα 1,80 και αυτά τα πήρα 2,5, 2,49. Τι διαφορά έχουν να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω. 200 γραμμάρια είναι το ένα, 200 και το άλλο. Θέλω να το τσεκάρω, θα τα ανοίξω και τα δύο τα πακέτα και θα τα τσεκάρω να δω αν υπάρχει κάποια διαφορά. Δεν μπορώ να ξέρω. Εκτός και είναι απλά θέμα εταιρείας, θέμα ονόματος. Λοιπόν, τι άλλο πήραμε τώρα εδώ, τι βρήκα. Βρήκα αυτά εδώ τα πολύ ωραία πραγματάκια, τα οποία τι είναι. Το κόβεις εσύ όσο θες εδώ, το σιδερώνεις και το βάζεις πάνω σε κάποιο, συγγνώμη, κάποια τρύπα ας πούμε, μπορεί να έχει ένα, πώς το λένε, μια φόρμα του παιδιού ή ένα κολάν. Και αυτό το ίδιο είναι σιδερότυπο είναι. Και αυτό σιδερότυπο είναι. Και σήμερα πριν πάω στο σούπερ μάρκετ, πιο νωρίς είχα πάει και στο Τέντι και πήρα και άλλα σιδερότυπα έτσι ψηλοπαιδικά με ωραία σχεδιακιά. Και πέρασα και από το DM. Και το έφερα.
Και πήρα αυτό από τον DM. Τι είναι αυτό? Ναι. Σου έκλεισε, Παναγία. Μισό λεπτό, παιδιά. Πανήλθε. Ναι, βάλω ό,τι θέλεις. Βάλω, μπορείς να το γυρίσεις πίσω. Και να βάλεις ό,τι θέλεις. Λοιπόν, πήρα αυτό. Είναι μεταλλικό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δοχείο για νεράκι. Το οποίο έχει αυτή τη τσαχπινιά. Κλείνει εδώ από πάνω. Και ξεντιδώνεις αυτό εδώ. Και πίνεις νερό. Πάρα πολύ πρακτικό, παιδιά. Και το ήθελε ο άντρας μου για τη δουλειά, ήθελε ένα τέτοιο δοχείο. Οπότε με το που το είδα αυτό στο DM, το πήρε 9,90, το πήρε 10 ευρώ. Δεν είναι και πάρα πολύ φθηνό. Είναι στα 900 ml. Αλλά ήθελε κάτι που να είναι δικό του καθαρά, γιατί μπουκαλάκια και τέτοια μπερδεύονται με τους άλλους. Οπότε μου λέει θέλω να είναι καθαρά δικό μου. Οπότε του πήρα αυτό, πιστεύω ότι θα είναι ok. Το βάζει και στην εργαλειοθήκη του που δουλεύει και πιστεύω θα είναι μια χαρά. Οπότε περνώντα από το Teddy που είναι ακριβώ δίπλα και το DM, πέρασε ό,τι πήρα και αυτό. Το είχα μπανίσει από την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, πήραμε φυσικά καρότα, γιατί είπαμε εδώ μέσα είμαστε καροτοφάγοι. Όσοι παρακολουθείτε το κανάλι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα μια φορά σα είπα ότι ξέχασα να πάρω καρότα και πώς είναι δυνατόν να το ξέχασα. Το δεύτερο πακέτο με τα φυσικά και που πήρα. Και επίσης πήρα κόλλες που βρήκα. Αυτές είναι κλασικές λευκές κόλλες που κολλάμε χαρτιά, γιατί κάνουμε πάρα πολλές χειροτεχνίες με τα παιδιά. Και βρήκα και αυτές εδώ τις κόλλες που έχει με γκλίτερ μέσα και κάνεις διάφορα σαν σχεδιάκια, σαν αυτά μου άρεσε, σαν έτσι εναλλακτικό, και επειδή κάνουμε πάρα πολλά έτσι με... Το βλέπετε άλλωστε στο βάθος. Εδώ. Γεμάτο. Όλος ο τείχος. Και αυτό που βλέπετε είναι μόνο μία μεριά από εδώ. Είναι γεμάτο. Από εκεί μάλλον είναι γεμάτο. Είναι τελείως γεμάτο. Και το βλέπω ότι σε λίγο θα επεκταθούμε. Έχουμε αρχίσει και γεμίζουμε και το δωμάτιο μας. Λοιπόν, και επειδή κάνουμε πάρα πολλά με τα πιτσιρίκια, είπα ότι ας πάρουμε και αυτό έτσι, σαν κάτι καινούριο ρε παιδί μου, κάτι διαφορετικό από τα άλλα που έχουμε πάρει. Και επανέρχομαι. Λοιπόν, βρήκα μπαταρίες 3α και 2α, αλκαλικές. Τις είχε 3 ευρώ, νομίζω. Και έχει 2, 4, 6, 10, 12, 12 τεμάχια είναι. Καλά είναι, νομίζω ότι είναι καλά σαν τιμή. Για αλκαλικές, γενικά στο Netto φέρνει αρκετές φορές αλκαλικές μπαταρίες σε πάρα πολύ καλές τιμές και μπορώ να πω ότι είναι μια χαρά, δεν έχω ποτέ θέμα. Συνεχίζω, κρεμμυδάκια, βρήκα μπίο και πήρα. Να σας πω την αλήθεια με τα κρεμμύδια και πατάτες που πήρα. Είναι αυτή η φάση που έχω. Δεν έχω, δεν θυμάμαι. Δεν πειράζει, πάρε, γιατί πάντα χρειάζεται. Οπότε και τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν έχω τσεκάρει ακόμα αν έχω ή όχι κρεμμυδάκια, αλλά λέω εντάξει, μωρέ, κρεμμύδια ξερά είναι, δηλαδή χρειάζονται. Πατάτες θυμόμουν ότι είχαν τελειώσει την προηγούμενη φορά που χρησιμοποίησα, οπότε πήρα να έχω 1,5 κιλό, δεν πήρα πάρα πολύ. Οι βιολογικές έτσι τελειώσει 1,5 κιλό βγαίνουν στις συσκευασίες, δεν βγαίνουν παραπάνω. Εκτός από τη χάρτινη τη συσκευασία που παίρνω, εκείνη βγαίνει δίκυλη. Αλλά επειδή ήμουν στο Netto και δεν τη φέρνεστε την εταιρεία με το χάρτινο. Σας τη δείξω λίγο τη χάρτη, να δείτε ποια λέω. Αυτή είναι εδώ, λέω, η οποία την παίρνω από το 11. Αυτό είναι άδειο τώρα. Και τις χάρτινες αυτές τις συσκευασίες τις κρατάω και τις γεμίζω με τα χαρτάκια τα οποία χρησιμοποιούμε και τις ανακυκλώνω. Δηλαδή, αντί να παίρνω, ρε παιδί μου, να χρησιμοποιώ διάφορα, χρησιμοποιώ οποιαδήποτε χάρτινη συσκευασία, βάζω μέσα τα χαρτιά και τα πάω στην ανακύκλωση. Και αυτό αποσκοπεί αυτό το σκοπό. Μάλλον έχει αυτό το σκοπό πλέον αυτή η συσκευασία και γι' αυτό την έχω κρατήσει. Λοιπόν, τώρα που έβαλα τα κρεμμύδια στη θέση του, είδα τελικά είχα και άλλα κρεμμυδάκια. Είχα περίπου μισή συσκευασία από αυτό που σα έδειξα, αλλά εντάξει, κρεμμύδια είναι, είπαμε, θα φύγουν. Λοιπόν, βρήκα και τα άλλα δύο τέτοια που πήρα, γιατί πήρα 4. Βρήκα και το δεύτερο πακέτο από τι Σουλτανίνε. Στα φιδές, έλα, μου ήρθε κατευθείαν, ωραία. Λοιπόν, επίση πήρα Κάσιου. Είναι. Δεν το γράφει κιόλα. Στα 125 γραμμάρια, πόσο το παίρνουμε τώρα αυτό, δεν θυμάμαι, 1,5 ευρώ, 2, δεν θυμάμαι. Ναι, θες την πλαστελίνη, βεβαίως. Και μιας και ζήτησε ο γιος μου πλαστελίνη, να σας δείξω την πλαστελίνη, την οποία την έχω φτιάξει εγώ. Είναι βρόσιμη, είναι λευκή και έχω βάλει μέσα και, πώς το λένε, που γυαλίζουνε, glitter. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Και άλλη φλαστινίνα! Πού την είχες αυτή? Εδώ. Α, αφού
Α, την είχες μέσα στο κουτί και συντηρήθηκε. Γιατί αλλιώς, ξέρεις, χαλάει. Λοιπόν, και έχω, παιδιά, άλλο ένα τέτοιο κουτί. Δηλαδή, έχω δύο τέτοια κουτιά, γιατί έχω φτιάξει αρκετή. Γιατί, εντάξει, παίζουν και τα δύο. Πριν είχαμε μία πράσινη. Βασικά, είχα κάνει πολλά χρώματα, τα οποία τα πλέξαν τα χρώματα και κάνανε. Και έγινε έτσι ένα πράσινο σκούρο. Τώρα σου την έκανα όλη άσπρη. Μαμά, με γκλίτερ μέσα. Μαμά, ναι. Εγώ θέλω ένα χρώμα. Εδώ, εντάξει, θα σου το κάνω. Χρώμα, θα σου κάνω τώρα. Και ένα πινέλο. Και για το λόγο το όλοι θες, να και το δεύτερο. Θα πάρεις το ένα. Πάρ' κράτα, τώρα σου πέσει. Ωραία. Λοιπόν. Και είναι πάρα πολύ καλό γενικά να, έτσι, να φτιάχνετε δικά σας προϊόντα με φυσικά υλικά, χωρίς να, έτσι, να υπάρχουν τοξικά στα παιδιά. Μισό λεπτό πάλι. Έτσι, λέμε, έχεις παιδιά, δεν σε αφήνω να τελειώσεις. Λοιπόν, φιστίκια, τα οποία, τα peanuts που λέμε εμείς, τα οποία είναι χωρίς αλάτι. Πάρα πολύ ωραία και αυτά, ανάλατα, και είναι μάλιστα 400 γραμμάρια αυτή η συσκευασία, πάρα πολύ πλακτική. Βλέπετε. Και τελευταίο, νομίζω. Ναι, μου φαίνεται ένα άδεια. Να έρθει και σουρουσουράδο. Λοιπόν, άντε να το τελειώσω. Λοιπόν, πήρα και αυτά τα Baby Bell. Σας τα έχω δείξει αυτά τα τυράκια. Να τα εδώ. Κόπηκε, παιδιά. Είναι αυτό εδώ, τέλος πάντων, το Baby Bell. Αυτά με το μαύρο δεν τα έχω ξαναπάρει. Γράφει ότι είναι με υψηλή πρωτεΐνη, ότι έχουν περισσότερη πρωτεΐνη. Και είπα να τα πάρω να τα δοκιμάσω. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το σούπερ μάρκετ. Η λυπητερή πήγε στα 83 ευρώ. Και εδώ τι μου έχουν δώσει. Α, μου έχουν δώσει ένα κουπονάκι 15 ευρώ αν παραγγείλω online. Αλλά πολλά πράγματα online δεν τα έχουν. Οπότε, ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το supermarket haul. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε γραφούλα ή καινούργιοι. Και σας περιμένω όλους στα σχόλια. Να είστε καλά, φιλιά πολλά. Σας αγαπώ πολύ. Τσάου!